Οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα της στιγμής η οποία δεν είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται ούτε στις πραγματικές διαθέσεις του εκλογικού σώματος, διότι δεν είμαστε καν βέβαιοι ότι είναι όλοι όσοι απαντούν ειλικρινή στην απάντησή τους. Είναι αλήθεια, ναι. Ούτε όμως και στα εκλογικά αποτελέσματα τελικώς. Θα σας υπενθυμίσω ότι τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις τελευταίες εθνικές εκλογές τον έδιναν λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 30% και βρέθηκε στο 20% και μετά στο 17%. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτημα. Δεν λέω ότι είναι εσκεμμένο εκ μέρους των εταιριών. Λέτε τι λέει ο κόσμος, τι δηλώνει ο κόσμος. Μπορεί να υπάρχει μεθοδολογικό και τεχνικό πρόβλημα στο πώς διεξάγονται, αν διεξάγονται σε κινητά τηλέφωνα, σε σταθερά. Άρα η δικιά μου πρόβλεψη είναι ότι τίποτα από αυτά τα τρία που βάζετε στον τίτλο σας δεν πρόκειται να ισχύσει. Ούτε η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάνω από 30%, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερος, τρίτος θα είναι, ούτε το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο, δεύτερο θα είναι.